Σύγχρονοι ασκητές. Μια εκπομπή μαρτυρία του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως που μας παρουσιάζει σύγχρονες μορφές πίστεως, σιωπής και ασκήσεως. Σύγχρονοι ασκητές. Ο βίος, οι διδαχές και η απλότητα των σύγχρονων ασκητών πατέρων στην σημερινή κοινωνία της βουής, των απαιτήσεων και των προβλημάτων. Επιμέλεια Απόστολος Καπουδάκης. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκπομπή «Σύγχρονοι ασκητές», όπου θα συνεχίσουμε την αναφορά μας στον οσιότατο Ρουμάνο ιερομόναχο, πατέρα Κλεόπα Ηλίε. Στη σημερινή εκπομπή θα αναγνώσουμε λόγους του γέροντα πάνω σε διάφορα πνευματικά θέματα. Έλεγε ο γέροντας Κλεόπας σε ένα λόγο περί εξομολογήσεως. Ο Όσιος Παΐσιος ο Μέγας λέει ότι η εξομολόγηση των λογισμών στον πνευματικό είναι το θεμέλιο της πνευματικής ζωής και η ελπίδα της σωτηρίας για όλους τους πιστούς. Πατέρες και αδελφοί, ένα από τα μεγαλύτερα πνευματικά καθήκοντα των μοναχών, αλλά και των λαϊκών χριστιανών, είναι η εξομολόγηση των αμαρτιών. Γι' αυτό, όσα πρόκειται να πω παρακάτω, θα έχουν σχέση με αυτό το μυστήριο. Καταρχάς, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε αμαρτωλοί ενώπιον του Θεού, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο. Αυτό μας το λέει και η Αγία Γραφή ως εξής. «Τις γάρ ον βρωτός, ότι έστε άμεμπτος ή ως εσώμενος δίκαιος γεννητός γυναικός», ενώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει στην πρώτη του επιστολή «Εάν είπομεν ότι αμαρτίαν ουκ έχομεν, εαυτούς πλανόμεν, και η αλήθεια ουκ εστίνεν ημίν. Εάν ομολογόμεν τα αμαρτίας ημών, πιστός εστί και δίκαιος, ή να αφεί ημίν τα αμαρτίας και καθαρίσει ημάς από πάσης αδικίας». Η εξομολόγηση, για να είναι σωστή και ευάρεστος στον Θεό, πρέπει να εκπληρεί τις εξής προϋποθέσεις. Πρέπει να γίνεται ενώπιον του πνευματικού. Επίσης, πρέπει να είναι πλήρης, δηλαδή να περιλαμβάνει όλα τα γενόμενα αμαρτήματα από τον εξομολογούμενο από την παιδική του ηλικία ή από την τελευταία του εξομολόγηση και να μην αποκρύπτει τίποτα από αυτά. Να γίνεται με την θέλησή μας, σύμφωνα με την Αγία Γραφή που λέει «Και εκ θελήματός μου εξομολογήσω με αυτό». Να γίνεται με ταπείνωση και συντριβή, όπως λέει η Γραφή «Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει». Να είναι άσπυλος, δηλαδή να μην ενοχοποιεί άλλους εξομολογούμενος, ούτε τους άλλους ανθρώπους, ούτε κάποιο από τα κτίσματα του Θεού, ούτε ακόμη και τον διάβολο, αλλά μόνο τον εαυτό του να θεωρεί ένοχο και υπεύθυνο για τις πράξεις του, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Εάν θέλεις να κατηγορήσεις κάποιον, μόνο τον εαυτό σου να κατηγορήσεις. Ενώ ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει «Λέγε και μην ντρέπεσαι. Δικό μου είναι το φταίξιμο, Πάτερ. Δική μου είναι και η πληγή. Από την ακηδεία μου έγινε εκείνο το έργο, όχι από άλλον». Κανείς δεν είναι ένοχος για αυτό, ούτε άνθρωπος, ούτε πνεύμα, ούτε σώμα, ούτε κάποιος άλλος, παρά η οκνηρία μου. Πρέπει επίσης να είναι ειλικρινής, δηλαδή να λέει την αλήθεια ο χριστιανός και μόνο αυτά τα οποία έκανε ο ίδιος, χωρίς να φανερώνει ονόματα προσώπων με τα οποία έχουν σχέση οι αμαρτίες του. Ο Θεός αγαπάει την αλήθεια κατά την μαρτυρία της Γραφής που λέει «Έστι γάρ εσχήνει επάγουσα αμαρτίαν και εστίν εσχήνει δόξα και χάρις». Η ντροπή αυτή, την οποία υπομένεις στην εξομολόγηση, σε απαλλάσσει από την ντροπή εκείνη
την οποία θα αισθανθούμε όλοι οι άνθρωποι, την φοβερά εκείνη η μέρα της μελούσης κρίσεως, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος στον τέταρτο λόγο του. Δεν γίνεται παρά μόνο με την ντροπή να λυτρωθείς από την αιώνια ντροπή. Η εξομολόγηση πρέπει να είναι αποφασιστική, δηλαδή να πάρουμε μία μεγάλη απόφαση ενώπιον του Πνευματικού ότι δεν θα αμαρτήσουμε πλέον με την βοήθεια της Θείας Χάριτος και μάλιστα καλύτερα χιλιάδες φορές να πεθάνουμε παρά να αμαρτήσουμε με την θέλησή μας. Όποιος δεν πήρε αυτή την απόφαση, αυτός είναι με το ένα πόδι του στον Πνευματικό και με το άλλο στην αμαρτία. Μερικοί εξομολογούνται με το στόμα, ενώ με την καρδιά τους επιθυμούν πάλι την αμαρτία. Μοιάζουν με το σκύλο, ο οποίος επιστρέφει πάλι στα ίδια του τα εμέσματα, ή με το χείρο, που ενώ λούζεται και πλένεται, πάλι επιστρέφει μέσα στις λάσπες και κυλιέται. Άλλοτε πάλι, πολλοί πιστοί κάνουν την εξομολόγηση από συνήθεια, επειδή πλησίασε η γέννηση του Κυρίου ή το Πάσχα, ή διότι κινδυνεύουν να πεθάνουν. Διαβάζουμε στο γεροντικό ότι ένας μεγάλος ησυχαστής έβλεπε τις ψυχές να κατεβαίνουν στον Άδη, όπως πέφτουν οι νυφάδες του χιονιού στην περίοδο του χειμώνα. Και αυτές, όχι γιατί δεν εξομολογιόταν, αλλά γιατί δεν εξομολογούνται σωστά και με την απόφαση να μην αμαρτήσουν πλέον. Γι' αυτό λέγει ο Μέγας Βασίλειος ότι τίποτε δεν ωφελεί η εξομολόγηση αυτών που εξομολογείται, αν δεν μισεί με την καρδιά του την αμαρτία, διότι δεν έχει καμία ελπίδα διορθώσεώς του. Στη συνέχεια, σημειώνουμε τους τρόπους με τους οποίους ο πιστός, μετά την καθαρή εξομολόγηση που έκανε στον Πνευματικό, θα μπορέσει να διαφυλαχθεί από τις διάφορες πτώσεις στην αμαρτία. Πρώτος τρόπος αποφυγής της αμαρτίας είναι η μνήμη του θανάτου και των εξομολογηθέντων αμαρτιών. Αυτό έκανε ο προφήτης Δαβίδ, ο οποίος μετά την συγχώρηση που έλαβε από τον Θεό για τις δύο μεγάλες αμαρτίες του, είχε πάντοτε πρώτον οφθαλμόν του τον θάνατο, όπως ο ίδιος λέει, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Η μνήμη του θανάτου μας βοηθάει να μην αμαρτάνουμε, όπως λέει και η Γραφή. «Ιε, μη μνήσκου τα έσχατά σου και εις τον αιώνα ούχα αμαρτήσεις». Ενώ η υπενθύμηση των αμαρτιών δεν θα πρέπει να καταλήγει σε λεπτομέρειες, διότι υπάρχει ο κίνδυνος εκδηλώσεως της εμπάθειας του ανθρώπου. Μετά την εξομολόγηση, να αποφεύγονται οι αιτίες της αμαρτίας. Οι φιλόσοφοι λένε ότι οι ίδιες αιτίες κινούν πάντοτε στις ίδιες αμαρτίες. Προπαντός, αυτοί που έπεσαν σε σαρκικές αμαρτίες πρέπει πολλοί να αποφεύγουν τις εμπαθείς φιλίες και συνομιλίες με πρόσωπα με τα οποία αμάρτησαν. Η Αγία Γραφή μας λέει ότι αυτός που φοβάται τον κίνδυνο δεν θα πέσει σε αυτόν. Το τρίτο όπλο αποφυγής της αμαρτίας είναι η συχνή εξομολόγηση. Από αυτή προέρχονται πέντε ωφέλειες. Όπως τα πουλάκια δεν επιστρέφουν πάλι όταν βρουν την φωλιά τους χαλασμένη, έτσι και οι δαίμονες φεύγουν για πάντα από αυτούς που εξομολογούνται συχνά, διότι έτσι τους χαλούν τις φωλιές και τις παγίδες. Ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, λέει «Για ποια αιτία ο νεεμάνος ήρος λούστηκε 7 φορές στον Ιορδάνη? Για να διδάξει όλους μας ότι πρέπει συχνά να εξομολογούμαστε, να λουζόμαστε στα νερά της μετανοίας». Και συνεχίζει λέγοντας «Είπα να εξομολογούνται συχνά και οι τιμιότατοι πατριάρχοι, αρχιερείς, πνευματικοί, ιερείς, διότι σε μερικούς τόπους χάλασε η καλή αυτή συνήθεια για τέτοια ιερά πρόσωπα. Απορώ πράγματι, για ποια αιτία προτρέπεται άλλους να κάνουν το έργο αυτό, διότι μόνο ο Πάπας φαντάστηκε τον εαυτό του αναμάρτητο και ποτέ
οι Πατριάρχες και οι Αρχιερείς της Ανατολικής Εκκλησίας. Εάν ομολογόμεν τας αμαρτίες ημών, πιστός εστί και δίκαιος, ή να άφει ημίν τας αμαρτίας και καθαρίσει ημάς από πάσης αδικίας. Εάν δεν γίνεται συχνή εξομολόγησης, δύσκολα ξεριζώνονται τα πάθη από μέσα μας. Όπως το γέρικο και μεγάλο δέντρο δεν μπορεί να κοπεί με μία μόνο τσεκουριά, έτσι και ένα συνηθισμένο κακό δεν μπορεί να εκδιωχθεί με μία μόνο συντριβή της καρδιάς, αλλά με πολλές. Ο άνθρωπος που εξομολογείται συχνά διατηρεί ευκολότερα στη μνήμη του τα παραπτώματα που διέπραξε από την τελευταία εξομολόγησή του, σε αντίθεση με εκείνον που εξομολογείται σπάνια και δυσκολεύεται να κάνει ακριβή και λεπτομερή εξομολόγηση. Γι' αυτό ο διάβολος, όταν θα εμφανιστεί στην ώρα του θανάτου του, δεν θα έχει να του παρουσιάσει τίποτε, εφόσον πάντοτε λεπτομερώς τα εξομολογιόταν. Αυτός που εξομολογείται συχνά, έστω κι αν πέφτει στο ίδιο θανάσιμο ίσως αμάρτημα, τρέχει αμέσως να εξαγορεύσει την αμαρτία του, λαμβάνει πάλι την άφεση και την χάρη του Θεού και έτσι ελαφρύνει τη συνείδησή του από το βάρος της αμαρτίας. Η τέταρτη ωφέλεια είναι ότι ο εξομολογούμενος συχνά, αν τον έβρει η ώρα του θανάτου, είναι ψυχικά έτοιμος, έχει την χάρη του Θεού και την ελπίδα της σωτηρίας του. Ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι ο διάβολος πηγαίνει πάντοτε στην ώρα του θανάτου των δικαίων και των αμαρτωλών, μήπως και βρει τον άνθρωπο στην αμαρτία για να του πάρει την ψυχή. Η πέμπτη ωφέλεια είναι ότι ο εξομολογούμενος συχνά αγωνίζεται να εγκρατεύεται από την αμαρτία, ενθυμούμενος ότι πριν λίγες μέρες πάλι εξομολογήθηκε και έχει να λάβει κανόνα και μεγάλη ντροπή ενώπιον του πνευματικού του, ο οποίος θα τον ελέγξει για αυτά που πάλι έκανε. Το τέταρτο όπλο αποφυγής της αμαρτίας είναι η ενθύμηση της εσχάτης κρίσεως και η απόκριση που θα δώσει ο δίκαιος κριτής την ημέρα εκείνη στους αμαρτωλούς. «Πορεύεστε απεμού οι κατηραμένοι εις το πύρ το αιώνιον, το ετοιμασμένον το διαβόλο και της αγγέλης αυτού». Το πέμπτο όπλο είναι η μνήμη των αιωνίων βασάνων του Άδου, δηλαδή η μνήμη ότι η αμαρτία μας αποχωρίζει από τον Θεό και την εφροσύνη των δικαίων και ότι τα αιώνια βάσανα του Άδου, τα οποία όταν τα σκεπτόμαστε δεν θα βασανίσουν την ψυχή μας, διότι η ενθύμησή τους θα μας προκαλέσει μετάνοια.
Σε ένα λόγο του περί θανάτου, ο πατέρας Κλεόπας έλεγε «Γρηγορείτε ουν, ότι ουκ είδατε την ημέρα, ουδέ την ώρα, ενή ο Υιός του ανθρώπου έρχεται». Πατέρες και αδελφοί, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος μας ομιλεί συχνά για την τελευταία ώρα και το λεπτό της παρούσης ζωής μας, από την οποία κρίνονται όλες οι ημέρες της ζωής μας. Αλλά γιατί τόσο ενδιαφέρον και προσοχή σε αυτή την εσχάτη στιγμή της παρούσης ζωής μας? Η τελευταία αυτή ώρα είναι ανώτερη από όλη την ζωή μας, όσο μακροχρόνια και αν ήταν αυτή. Για να καταλάβουμε αυτό, πρέπει να σκεφτούμε ότι για αυτό το τελευταίο λεπτό ο επουράνιος πατήρ μας έστειλε στον κόσμο τον μονογενή του Υιό. Για αυτό το λεπτό ο Χριστός γεννήθηκε ως βρέφος στη σπηλιά, σπαργανώθηκε στη φάτνη, έκλαψε μέσα στα άχυρα και υπέμεινε τα πάντα από το αχάριστο γένος των ανθρώπων μέχρι του οδυνηρού και σταυρικού του θανάτου. Για αυτό το λεπτό γράφτηκαν τα τέσσερα Ευαγγέλια για να μας ελευθερώσουν από την πλάνη, να μας διδάξουν για τον ουράνιο σκοπό μας και να μας προετοιμάσουν για την τελευταία στιγμή της ζωής μας. Για αυτό το λεπτό δόθηκαν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα 7 μυστήρια ως μέσα αγιασμού μας, οι 10 εντολές και τελευταία οι κλήσεις για την μοναχική ζωή μας. Για αυτό το λεπτό τόσοι Άγιοι έφυγαν από τον κόσμο για τις ερήμους, τις σπηλιές και τις τρόγλες της γης και αγωνίστηκαν μέχρι θανάτου για την εσχάτη καλή απολογία ενώπιον του δικαίου κριτού. Για αυτό το λεπτό τόσα εκατομμύρια μάρτυρες υπέφεραν βάσανα και θυσίασαν την παρούσα ζωή τους για να κερδίσουν την αιώνια. Αδελφοί μου, ας μην ξεχνάμε ότι ο εχθρός της σωτηρίας μας γνωρίζει καλύτερα από μας πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτό το τελευταίο λεπτό της ζωής μας. Γι' αυτό, τη στιγμή εκείνη μας προκαλεί μεγάλους και φοβερούς πειρασμούς για να θανατώσει την ψυχή μας και να μας απομακρύνει έστω την τελευταία εκείνη στιγμή από τον Θεό και σωτήρα μας. Και τώρα να σας κάνω μία ερώτηση. Άραγε, γνωρίζετε ποιοι είναι οι πειρασμοί τους οποίους παρουσιάζει ο διάβολος στην ώρα της εξόδου μας από αυτή τη ζωή? Ο πρώτος πειρασμός του διαβόλου γίνεται εναντίον της πίστεώς μας. Βλέποντας ο διάβολος ότι ο άνθρωπος είναι πλέον αδύναμος, αρχίζει να τους παίρνει στο νου λογισμούς απιστίας και αμφιβολίας για την ορθόδοξο πίστη μας. Ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, σε αυτή την περίπτωση μας συμβουλεύει τα εξής. Όταν δούμε ότι μας φέρνει λογισμούς απελπισίας και απιστίας κατά την ώρα του θανάτου μας, να απομακρύνουμε αυτούς από την σκέψη μας λέγοντας «Πήγαινε πίσω μου, Σατανά, πατέρα του ψεύδους, διότι δεν θέλω ούτε να σε ακούω. Μου είναι αρκετό να πιστεύω σε αυτά που πιστεύει η Εκκλησία μου». Δεν πρέπει να δίνουμε καθόλου σημασία στους λογισμούς της απιστίας, όπως μας διδάσκει και η Αγία Γραφή. «Εάν πνεύμα του εξουσιάζοντος ανάβει επί σε, τόπον σου μη αφείς». Ενώ, εάν ο πονηρός όφης σε ερωτήσει «Και τι πιστεύει η Εκκλησία», μη του δώσεις προσοχή και μη του απαντήσεις καθόλου. Ή, εάν είσαι δυνατός στην πίστη και θέλεις να τον ντροπιάσεις, απάντησε του νοερά «Η Αγία μου Εκκλησία πιστεύει στην αλήθεια». Και αν σε ρωτήσει πάλι «Ποια αλήθεια», να το απαντήσεις «Αυτή την οποία πιστεύει η Εκκλησία». Κράτησε το νου σου δυνατά και σταθερά στο σταυρωθέντα Κύριο λέγοντάς του «Θεέ μου, πλάστη μου και δημιουργέ μου, βοήθησέ με γρήγορα για να μην απομακρυνθώ από την αλήθεια σου και την πίστη σου, καθώς με την χάρη σου με αναγέννησες έτσι μέχρι τέλους της παρούσης ζωής μου, να με φυλάξεις προς δόξα του ονόματός σου». Ο δεύτερος πειρασμός στην ώρα του θανάτου μας
είναι ο πειρασμός της απελπισίας. Προσπαθεί δηλαδή ο διάβολος να μας προκαλέσει φόβο, ενθυμίζοντας τις αμαρτίες μας, για να μας ρίξει έτσι στον βυθό της απελπισίας. Αλλά εσύ, αδελφέ μου, στάσου γενναίος σε αυτόν τον κίνδυνο και να γνωρίζεις εκ των προτέρων δύο πράγματα. Εάν η ενθύμηση των αμαρτιών σου σε ταπεινώνει και σου προκαλεί πόνο στην καρδιά σου, διότι ελείπησες τον Θεό με τις αμαρτίες σου, και αυτός ο πόνος σου φέρνει στην ψυχή ειρήνη, αγάπη για τον Θεό και πραότητα, τότε να ξέρεις ότι αυτή η ενθύμηση είναι από την χάρη του Θεού. Ενώ όταν σου προκαλεί οργή στην καρδιά, αδημονία και ταραχή, να γνωρίζεις ότι είναι έργο του δαίμονος, ο οποίος θέλει να σε ρίξει στον λάκκο της απελπισίας, πιστεύοντας ότι δεν υπάρχει για σένα σωτηρία και ότι θα κολλαστείς. Τότε, να ταπεινώνεσαι περισσότερο και να έχεις την ελπίδα σου στον Θεό και όχι στα έργα σου. Μόνο έτσι θα γλιτώσεις από τους νοητούς εχθρούς, θα συντρίψεις τα άρματά τους και θα δοξάσεις τον Θεό. Κατόπιν, αν σου φαίνεται ότι ο ίδιος ο Θεός σου λέει πως δεν είσαι από τα πρόβατά Του, να μην χάσεις την ελπίδα σου που έχεις προς Αυτόν, αλλά με ταπείνωση να Του πεις: «Πράγματι, έχεις δίκιο, Θεέ μου, αν με αρνηθείς λόγω των αμαρτιών μου, αλλά εγώ έχω μεγάλη ελπίδα στο έλεος σου ότι θα με συγχωρέσεις. Ζητώ την σωτηρία για την παναθλία μου ψυχή, η οποία για την κακία της είναι άξια τιμωρίας, αλλά που για αυτήν έχησες το πάντιμο αίμα σου. Θέλω να σωθώ, λυτρωτά μου, για την δόξα σου, έχοντας ελπίδα στο άπειρο έλεος σου, γι' αυτό και αφήνω τον εαυτό μου στα χέρια σου. Κάνε για μένα αυτό που θέλει η ευσπλαχνία σου, διότι για μένα μόνο εσύ είσαι ο δεσπότης μου και αν ακόμα αποθάνεις, εγώ πάλι σε εσένα θα έχω την ελπίδα μου». Ο τρίτος πειρασμός του διαβόλου στην ώρα του θανάτου μας είναι αυτός της καινοδοξίας και της εμπιστοσύνης στα έργα μας που κάναμε. Γι' αυτό ουδέποντε, μα προπαντός στην τελευταία στιγμή της ζωής μας, να μην αφήσουμε το νου μας να αισθανθεί ικανοποίηση για τα έργα που έκανε, έστω και αν απέκτησε όλες τις αρετές των Αγίων. Το στήριγμά μας σε εκείνη κυρίως την ώρα να είναι μόνο η ελπίδα μας στον Θεό, στο έλεος Του, στο τίμιο αίμα Του που έχησε από αγάπη για εμάς και την σωτηρία μας. Πάντοτε, μα προπαντός εκείνη την ώρα, να κατηγορούμε τον εαυτό μας, να τον καταδικάζουμε ως άξιο τιμωρίας, χωρίς όμως να χάνουμε την ελπίδα μας στο άπειρο έλεος του Θεού. Και αν μας παρουσιάσει ο πειρασμός κάποιο καλό έργο μας, εμείς να λέμε τότε ότι ο Θεός το έκανε και όχι εμείς. Επιπλέον, να μην περιμένουμε τον δίκαιο δίθεν μισθό για τα έργα μας, για τους αγώνες μας και τις νίκες μας κατά του διαβόλου και της αμαρτίας. Να παραμένουμε συνεχώς μέσα σε ένα άγιο φόβο, σκεπτόμενοι ότι όλοι οι κόποι και οι αγώνες μας θα ήταν μάταιοι και ανεκτέλεστοι εάν ο Θεός δεν μας είχε υπό την σκέπη Του και την βοήθειά Του. Όταν σκεπτόμαστε όλα αυτά, οι δαίμονες δεν θα μπορέσουν τότε να σπάσουν τον δεσμό μας με τον επουράνιο πατέρα μας και θα περάσουμε με το έλεος Του χαρούμενοι από αυτή τη γη της εξορίας στην Άνω Ιερουσαλήμ, την περιπόθητη πατρίδα μας. Ο τέταρτος δαιμονικός πειρασμός στις τελευταίες μας στιγμές είναι οι φαντασίες και οι διάφορες μορφές και παραστάσεις. Σε ολόκληρη την ζωή μας, ο πονηρός εχθρός δεν μας πολεμά με φαντασίες τόσο όσο στο τέλος της ζωής μας, θέλοντας να μας πλανήσει με τις ψευδοαπάτες δήθεν θεωρίες και τους μετασχηματισμούς του σε άγγελο φωτός. Σε όλα αυτά, αδελφέ μου, να παραμένεις σταθερός στη συνέστηση της μηδαμινότητας και αμαρτωλότητός σου. Όταν έλθει με φαντασίες ο διάβολος
να σε προσβάλλει, με θάρρος και τολμηρή καρδιά, να του πεις «Χάσω άθλιε στο σκοτάδι σου, διότι δεν μου χρειάζονται οι φαντασίες σου. Δεν έχω ανάγκη από άλλο τίποτε παρά από την ευσπλαχνία του Ιησού μου και τις πρεσβείες της αϊπαρθένου Μητρός του και των άλλων Αγίων». Εάν και μετά, από πολλές αποδείξεις και εμφανίσεις, καταλάβεις ότι είναι αληθινά σημεία από τον Θεό, και πάλι διώξτα, και όσο μπορείς να τα απομακρύνεις από κοντά σου. Δεν θα λυπηθεί ο Θεός για αυτή τη στάση σου, έστω και να προέρχονται οι θεωρίες από Αυτόν. Γνωρίζει Εκείνος να σε πείσει, εάν τα σημεία είναι από Αυτόν, ώστε να τα δεχθείς. Αυτές είναι οι σπουδαιότερες επιθέσεις με τις οποίες συνηθίζουν οι νοητοί εχθροί να μας προσβάλλουν στα τελευταία λεπτά της ζωής μας. Από τους παλαιότερους καιρούς, οι εκλεκτοί άνθρωποι του Θεού οπλίζονταν δυνατά κατά της αμαρτίας με την συνεχή ενθύμηση του θανάτου. Ως πρώτος διδάσκαλος της μνήμης του θανάτου θεωρείται ο Νόε, ο οποίος πριν του χωρισμού των παιδιών του τα κάλεσε και τους μοίρασε τα οστά του προπάτορος Αδάμ, τα οποία διατηρούσε στην Κιβωτό ως κληρονομιά από τους παλαιότερους πατριάρχας. Όταν τα μοίρασε στα παιδιά του, εκείνα τον ρώτησαν «Σε τι θα μας ωφελήσουν αυτά τα οστά του Αδάμ, πατέρα?» Και εκείνος τους είπε «Παιδιά μου, μεγάλη ωφέλεια θα σας προξενούν αυτά, εάν πάντοτε τα αντικρίζετε. Από πολλές κακίες θα σας εμποδίζουν και σε πολλά καλά έργα θα σας προτρέπουν. Βλέποντας αυτά, θα ενθυμίστε τις ψυχές των προπατώρων μας, οι οποίες τώρα βασανίζονται στις φοβερές φυλακές του Άδου, διότι κατεπάτησαν την εντολή του Θεού τρώγοντας από τον απαγορευμένο καρπό. Μην ξεχνάτε ότι και εσείς μετά από λίγο καιρό θα πεθάνετε και εάν εδώ καταπατήσετε τις εντολές του Θεού θα βασανίζεστε εκεί αιωνίως όπως οι προπάτορες Αδάμ και Εύα. Να γιατί πρέπει να μνημονεύετε τον θάνατο βλέποντας τα οστά αυτά, ώστε να φυλάγετε εδώ τις εντολές του Θεού. Αλλά και ο κανόνας της υπομονής, ο δίκαιος Ιώβ, θέλοντας να δείξει πόση ωφέλεια έχει η θεωρία των τάφων και οστών των νεκρών για αυτούς που θέλουν στην ζωή τους να διορθωθούν, λέει «Και αυτός εις τάφους απεινέχθη και επισωρών υγρύπνησεν». Πράγματι, τίποτε δεν ξυπνά τον άνθρωπο από την χάβνωση και αναισθησία και τίποτε δεν τον εμποδίζει τόσο από την διάπραξη της αμαρτίας όσο η σκέψη του θανάτου. Το ίδιο τονίζει και η Αγία Γραφή όταν λέει «Ιέ μου, μνήσθητη των εσχάτων σου και ουδέποτε αμαρτήσει». Εμείς οι θνητοί, αφού γεννηθούμε, αρχίζουμε ολοταχώς να τρέχουμε προς τον τάφο. Μεταξύ αυτών των δύο άκρων και ορίων, της γεννήσεως και του θανάτου, προσδιορίζεται η απόσταση της παρούσης ζωής, η οποία είναι όπως ο αντίλαλος μιας φωνής που ακούγεται και γρήγορα χάνεται. Η Αγία Γραφή λέει στο βιβλίο του Ιώβ «Ο δε βίος μου ελαφρότερος λαλιάς». Κανένας από τους φιλοσόφους και ρήτορες αυτού του κόσμου δεν μπορεί να μας ωφελήσει περισσότερο όσο η φωνή του θανάτου. Όταν το σώμα μας διεγείρεται από τις κακές του επιθυμίες, να ρωτάμε τον θάνατο «Τι λες, ο θάνατε, να συγκατατεθώ στους εσχρούς λογισμούς και να τελέσω την αμαρτία ενώπιον του Θεού ή όχι?» Τότε, ας ακούσουμε την γραφή που λέει «Το δε φρόνημα της σαρκός, θάνατος. Το δε φρόνημα του πνεύματος, ζωή και ειρήνη. Διότι, ή κατά σάρκα ζείτε, μέλετε αποθνίσκην, ή δε πνεύματι τας πράξης του θανάτου θανατούτε, ζήσεστε. Ενώ, όταν η φιλαργυρία μας εχμαλωτίζει το νου, ώστε να συγκεντρώσουμε χρήματα, χωρίς να τα προσφέρουμε αυτά ως ελεημοσύνη στους φτωχούς, ας ακούσουμε πάλι τον Κύριο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο να μας λέει «Μη θησαυρίζετε ημίν θησαυρούς επί της γης, όπου σεις και βρώσεις αφανίζει». Και ποιο θα είναι το τέλος
των άσπλαχνων και φυλάργυρων, και απελεύσονται ούτι η σκόλαση αιώνιων, η δε δίκαιη, η ζωή αιώνιων. Και όταν πάλι ο λογισμός μας συμβουλεύει να τρώμε, να πίνουμε και να διασκεδάζουμε σε αυτόν τον κόσμο, ας ρωτάμε τον θάνατο και αυτός θα μας λέγει «Άνθρωπε, πρόσεχε, διότι ούγα αρεστήν η βασιλεία του Θεού βρώσεις και πόσεις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίω. Προσέχε, διότι ούτε μέθηση, ούτε πλεονέκτε, ούλη ειδωρή, βασιλείαν Θεού κληρονομήσουση». Πατέρες και αδελφοί, γνωρίζουμε σίγουρα ότι όλοι θα πεθάνουμε, αλλά το πιο συγκλονιστικό είναι ότι δεν γνωρίζουμε πώς και πότε θα πεθάνουμε. Μας περιμένει λοιπόν ο θάνατος, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι για αυτόν? Ακούμε συχνά από το Ιερό Ευαγγέλιο ότι η Μαρία η Μαγδαληνή καθόταν απέναντι του τάφου του Κυρίου και έκλαιγε, ενώ ο δίκαιος Ιώβ μέσα στους πόνους και τους στεναγμούς του έλεγε «Εάν δε υπομείνω, άδης μου ο οίκος, εν δε γνώφω έστρωτέ μου η στρωμνή. Θάνατον επεκαλεσάμην πατέρα μου είναι, μητέρα δε μου και αδελφήν σαπρίαν». Να σκεπτόμαστε, αδελφοί μου, ότι το μνήμα είναι η πατρίδα όλων των καλών έργων και ο τόπος κάθε χριστιανικής φιλοσοφίας. Να πηγαίνουμε και εμείς συχνά στους τάφους και στο κημητήριο και εκεί θα διδασκόμαστε όσα δεν μπορούν να μας προσφέρουν όλες οι ανθρώπινες φιλοσοφίες. Και αν με το νου μας εισέλθουμε μέσα στον τάφο, θα ακούσουμε τις φωνές των κεκοιμημένων να λένε προς τα εμάς «Εδώ, βασιλιά, είναι το σκύπτρο σου. Εδώ, ηγεμόνες του κόσμου, είναι τα παλάτια σας. Εδώ, δικαστή, είναι το κρεβάτι σου. Εδώ, αρχιερέα του Χριστού, είναι η μήτρα σου. Εδώ, φιλόσοφε, είναι η ακαδημία σου. Εδώ, διδάσκαλε, είναι το σχολείο σου. Εδώ, ρήτορα, είναι ο άμβονά σου. Εδώ, μοναχέ, είναι η άσκησή σου. Εδώ, θνητέ άνθρωπε, είναι η κατοικία σου». Και αν, αδελφέ μου, όλα αυτά τα εγνώριζες ή τα έμαθες από τις Άγιες Γραφές, για ποια αιτία έδεσες την καρδιά σου με τα μάταια και εφήμερα πράγματα του κόσμου? Για ποια αιτία δεν αγωνίστηκες να βάλεις καλή αρχή μετανοίας και καθαρής ζωής ενώπιον του Θεού? Η φωνή των νεκρών άσυχη πάντοτε στα αυτιά μας. Νύφετε και αγρυπνείτε, αδελφοί μου, όσο έχετε καιρό, διότι δεν γνωρίζετε την ακριβή ώρα που θα έλθετε προς εμάς. Μετά από όλα αυτά, ας έχουμε την σκέψη μας πάντοτε στο τελευταίο λεπτό της ζωής μας, όπου τότε θα κριθεί η απώλεια της ψυχής μας ή η σωτηρία της. Από αυτό το λεπτό κρίνεται η αιωνιότητα στην κόλαση ή στον παράδεισο, όπου η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αγαπητοί ακροατές, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την αναφορά μας στον οσιότατο γέροντα Κλεόπα Ηλία. Στο σημείο αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε και με τη χάρη του Θεού και τις πρεσβείες των Αγίων μας θα τα ξαναπούμε στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Έως τότε, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε. Σύγχρονοι ασκητές, μια εκπομπή μαρτυρία του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως, που μας παρουσιάζει σύγχρονες μορφές πίστεως, σιωπής και ασκήσεως. Σύγχρονοι ασκητές, ο βίος, οι διδαχές και η απλότητα των σύγχρονων ασκητών πατέρων στην σημερινή κοινωνία της βουής, των απαιτήσεων και των προβλημάτων. Επιμέλεια, Απόστολος Καπουδάκης.